Από πάνω βιτρίνα και από κάτω ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Κάπως έτσι περιγράφουν δημότες την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον κοινόχρηστο χώρο κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Έσχος είναι, τι είναι. Πολλά θα σκουπίδια. Έπρεπε να υπάρχει περισσότερη φροντίδα. Ιδίως για το δέντρο δεν υπάρχει υγιεινή. Ιδίως εδώ η τουριστική περίοδο που πέραν τόσος κόσμος. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Έχετε δει καθόλου να καθαρίζει αυτό ο χώρο? Ποτέ. Όσα χρόνια περνάμε από εδώ, ποτέ. Ποτέ δεν έχει καθαρίσει. Έχει δημοτική κατάσταση όπως βλέπετε. Αρκετά. Αρκετά. Ειδικά εκεί πέρα που έχει πέσει και η πίσα μέσα. Και όμως αυτές οι εικόνες βρίσκονται στην καρδιά του Ηρακλείου, λίγα βήματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο επίμαχος χώρος παρέμεινε κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω κινδύνου από τυχόν πτώση δέντρων, όπως αναγραφόταν σε σχετική ταμπέλα. Πριν 2 μήνες, ο ελεύθερος αυτός χώρος άνοιξε και πάλι. Είναι μέσα στο μαύρο χάλι. Και ενώ εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς. Δεν καθαρίζει. Όπως παντού. Έχετε δει κανένα να καθαρίζει? Εδώ? Ναι. Ποτέ. Και το φέρνω 99% το αυτοκίνητό μου το φέρνω εδώ. Ποτέ όμως. Είναι ένας χώρος του Ηρακλείου κι αυτός. Και τι να μην το καθαρίζουνε. Και επισκέψιμος όχι μόνο από τους ντόπιους, αλλά και από τους ξένους. Και είμαστε εδώ για να προβάλλουμε την καθαριότητα του Ηρακλείου για να έρθει ο επισκέπτης, ο ξένος. Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας. Τον πολιτισμό μας, αλλά να, πας στα ξένα κράτη και με τη γλώσσα σου μπορείς να σκουπίσεις το πάτωμα και εδώ. Αν και απαγορεύεται η στάθμευση, δημότες και επισκέπτες παρκάρουν τα οχήματά τους, καθώς όπως μας είπαν, δεν έχουν άλλη επιλογή, καθώς οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο είναι ελάχιστες. Καθαριότητα ούτε για δείγμα, καθώς αρκετά σημεία έχουν πνιγεί στα σκουπίδια, με τους δημότες να ζητούν το αυτονόητο. Τα σκουπίδια βλέπω εδώ πολύ εγκατάλειψη και πολύ πράγμα. Είχα κατέβω εδώ πολύ καιρό γιατί το είχαν κλείσει. Αλλά βλέπω χάλια. Πολύ χάλια και θα μπορούσαν να το είχαν φτιάξει, να το είχαν διαμορφώσει, να είναι καθαρό πάνω απ' όλα. Ότι πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μου αρέσουν αυτές οι εικόνες. Έχω έρθει για διακοπές από τη Γερμανία. Απαράδεκτες. Εικόνες ντροπής στο σύγχρονο Ηράκλειο. Εικόνες που δεν τιμούν το πολιτισμό μας.